να αναφερθούμε σε μια δράση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Μια δράση με επίκεντρο από τη μία την ευαισθητοποίηση και από την άλλη την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφέρειας. Ανοίγει τις πύλες στο Μουσείο 17-18 Δεκεμβρίου. Και προτείνω να πάμε στην κυρία Όλγα Μπερδιάκη, την υπεύθυνη εκπαίδευσης της έκθεσης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, να την καλησπερίσω και για την υπομονή και για την αναμονή στην εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, καλά είστε? Σπουδαίες ξεχωριστές δράσεις με πρωταγωνιστές σε πάρα πολλές περιπτώσεις και αποδέκτες, αν θέλετε, τη νέα γενιά. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ανοίγει τις πύλες του για ένα διήμερο. Στο επίκεντρο, όπως προείπα, το φυσικό περιβάλλον. Βασικός στόχος. Και μετά ακριβώς, να πάμε λίγο και στο πρόγραμμα. Ακριβώς. Δεν ξεκινάμε στις 17 και 18, γιατί αυτή η δράση σε συνεργασία με την περιφέρεια έχει ξεκυρίσει από τον περασμένο μήνα και ολοκληρώνεται στις 17 και στις 18 του Δεκέμβρη. Κορυφώνεται λοιπόν αυτή η δράση, κορυφώνεται. Ακριβώς. Και ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε διάφορες ομάδες του πληθυσμού σχετικά με το περιβάλλον, την προστασία του, να γνωρίσουν κομμάτια, συλλογές μέσα από το μουσείο που δεν τις γνωρίζει ο πολίτης του Ηρακλείου. Να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ευχάριστα και πλησιάζοντας τις γιορτές να ετοιμάσουμε διάφορα δωράκια και να ευχαριστηθούμε στιγμές με την οικογένεια. Ξέρετε, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και οι άνθρωποι του επιστρέφουν μέσα σε μια συνθήκη κανονικότητας. Καθώς αν γυρίσουμε το βλέμμα πίσω, είχαμε 2-2,5 χρόνια πανδημίας, περιορισμών. Έχουμε ακόμα πανδημία και τον κορονοϊό, αλλά κατά κάποιο τρόπο έχουμε επιστρέψει στις πολιτιστικές δράσεις. Έχουμε επιστρέψει στα μουσεία. Σε αυτή την ξεχωριστή συναναστροφή με τις τέχνες, τον πολιτισμό, την ιστορία μας. Ακριβώς. Και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμα περισσότερες δράσεις με την καινούργια χρονιά. Να επιστρέψουμε ακόμα περισσότερο στην καθημερινότητα και όλες αυτές τις δράσεις που κάναμε πριν από την εποχή του κορονοϊού, ναι, και τις περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Αναφορικά τώρα με το πρόγραμμα, να ξεκινήσουμε λίγο με το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου και να πάμε και στην Κυριακή και να κλείσουμε με ένα κάλεσμα συμμετοχής. Λοιπόν, το Σάββατο είναι αφιερωμένο στην προϊστορία της Κρήτης. Ο τίτλος του είναι «Γνωρίζοντας το Δεινοθήριο». Το Δεινοθήριο το γιγάντιο, το οποίο βρέθηκε εδώ στην Κρήτη. Είναι αφιερωμένη λοιπόν όλη η δράση σε αυτό το προϊστορικό ελεφαντοειδέ και ξεκινάει με την έναρξη της ημέρας. Το μουσείο και το Σάββατο και την Κυριακή δίνει ελεύθερη είσοδο σε όλους, σε μικρούς και μεγάλους. Μπορούν να έρθουν, να πάρουν μέρος στις δραστηριότητες που έχουν στηθεί προκειμένου να υποστηρίξουν όλη αυτή την εκδήλωση. Ειδικά για το Δεινοθήριο έχουμε ετοιμάσει ένα χάρτη εξερεύνησης μέσα στο μουσείο που θα ανακαλύψουν πληροφορίες για το Δεινοθήριο. Και αυτές τις πληροφορίες θα τις χρησιμοποιήσουν για να μπορέσουν να παίξουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που στήθηκε ειδικά για αυτή τη μέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, να σας πω για την Κυριακή. Να πούμε και για την Κυριακή, βέβαια. Βεβαίως. Για την Κυριακή συνεχίζουμε τις δράσεις μας, αλλά με παραμύθια και ομιλίες. Καλούμε λοιπόν τις οικογένειες να έρθουν να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία, τη ναι, δικό τους παραμύθι, θα τους δώσουμε ό,τι υλικά χρειάζονται γι' αυτό, να εμπνευστούν μέσα από τις εκθέσεις του μουσείου, με σκοπό να μαζέψουμε όσο στο δυνατό περισσότερες ιστορίες γίνεται, έτσι ώστε με την καινούργια χρονιά, περίπου το Φλεβάρι, να ετοιμάσουμε και να εκδώσουμε και σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή ένα καινούργιο βιβλίο. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Μπερδιάκη.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε το κοινό του Ηρακλείου 17 και 18 του Δεκέμβρη. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.